Για πλεκτάνη που του έστησε η ενδιαστάση σύζυγό του και μητέρα των δύο ανήλικων παιδιών του έκανε λόγο, 38χρονο, ο, ο οποίο μετά την απολογία του σήμερα φέθηκε ελεύθερο με περιοριστικού όρου. Ο φανοποιό από το Ηράκλειο, κατά του οποίου έχει ασκηθεί δίωξη για βιασμό κατά συρροή και κατά εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγια, γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών κατά συρροή, άπαξ και κατά εξακολούθηση και απειλή ει βάρο των παιδιών κατά συρροή και κατά επανάληψη, έφυγε με δάκρυα στα μάτια από το δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου, ικανοποιημένο όπω τόνισε η συνήγορό του από την απόφαση. Αφήθηκε ελεύθερο, τη θεωρώ μια δίκη διάταξη των αρχών. Ε, η θέση του ήταν η ίδια όπω δήλωσε αυτή τη αρχή, ότι δεν έχει καμία σχέση με τι πράξει για τι οποίε κατηγορήθηκε. Ε, νιώθει απόλυτα ικανοποίηση. Ο 38χρονος σύμφωνα με την καταγγελία της ενδιαστάσης συζύγου του είχε ασκήσει άρρωστες ορέξεις εις βάρος των παιδιών του τον περασμένο Αύγουστο που πέρασαν κάποιες μέρες μαζί του αν και η καταγγελία της έγινε σύμφωνα με πληροφορίες στις 12 Δεκεμβρίου όταν έλαβε όπως η ίδια υποστήριξε γνώση των όσων είχαν υποστεί όπως είπε τα παιδιά της. Έχουμε ξαναπεί ότι τα παιδιά είναι παιδιά και μπορούν να πούν το οτιδήποτε και σίγουρα όλα αυτά εξυπηρετούν ένα σκοπό θα βρεθεί και ο σκούπος. Ο 38χρονο από την πρώτη στιγμή είχε αρνηθεί οποιαδήποτε πράξη που να ανταποκρίνεται σε όσα κατήγγειλε η 37χρονη μητέρα των παιδιών που ζει στον Άγιο Νικόλαο με τα παιδιά, με τα οποία μέχρι τη δίκη και την απόφαση τη δικαιοσύνη, ο 38χρονο ω περιοριστικό όρο που του επιβλήθηκε δεν θα μπορεί να έχει καμία σχέση μαζί του. Είναι κάτι που τον πονεί και τον πληγώνει, αν θέλετε, διότι σαν πατέρα ήταν ιδιαίτερο στοργικό. αγαπάει υπερβολικά τα παιδιά του, το είπαμε, πρώτη στιγμή είναι κάτι που δεν σταματήσαμε ποτέ να το λέμε. και ο Ιδίω γι' αυτό ιδιαίτερα πονούσε και δεν μπορούσε να κατανοήσει και την κατηγορία. Ε, ωστόσο, θα πρέπει να συμμορφωθεί, είναι υποχρεωμένο προ τούτο.